στο φεγγάρι. Με ρομαντική ατμόσφαιρα πάνω στη θάλασσα και κάτω από το φως του φεγγαριού έδωσε μια unplugged συναυλία χθες το βράδυ Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνο 100 τυχεροί ακροατές του Angel 88,9 βρέθηκαν εκεί σε ένα ξέχαστο μουσικό ταξίδι με σαμπάνια και φράουλες. Είναι πολύ ωραία βραδιά και ευτυχώς και ο Θεός μας άκουσε και είναι επίσης ωραία έτσι η νύχτα. Είναι κάτι που το κάνουμε πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς. Το ξεκινάει ο Angel και ο πολύ καλός μου φίλος ο Άγγελος και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ξεκινάει με μένα όλο αυτό. Είναι κάτι ιδιαίτερο όπως είπατε κι εσείς και πιστεύω ότι θα είναι μια ρομαντική και ταξιδιάρικη βραδιά. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο του να πεις και να του δείξεις πως θα έρθει σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μη ξημερώσει σαν στη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή κι ας το κοιτάζω από ψηλά. Λέω γενικώς ονειρεύομαι και τα όνειρά μου με έχουν φέρει εδώ που είμαι τώρα. Και κάθε βράδυ που κοιμάμαι πάντα ονειρεύομαι κάτι. Και σιγά σιγά με το χρόνο γίνεται πραγματικότητα. Νομίζω ότι τα όνειρα είναι η πιο όμορφη παρέα στον άνθρωπο. Τα σχέδια για το χειμώνα. Το χειμώνα θα είμαστε στο Βοτανικό με τον Νίκο τον Κουρκούλη και την Έλλη την Κοκκίνου. Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για να έρθουν κάποιοι να δουν τρεις ανθρώπους αγαπημένους που θέλουν να κάνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έχω μια αγκαλιά για σένα την έχω και πολλά φιλιά σου στέλνω ξανά που δεν είσαι εδώ ακόμα τα αντέχω.